πολύ γρήγορα στην ατζέντα μας θα δούμε δύο λόγια για το ποιοι είμαστε, κάποιες πληροφορίες για το κυβερνοέγκλημα και τα κίνητρα πίσω από αυτό, κάποια παραδείγματα αναδυόμενων κυβερνοαπειλών, καθώς επίσης και την πολυδιάστατη διαδικασία που χρειάζεται για να τις αντιμετωπίσουμε καλύτερα. Λοιπόν, ξεκινώντας λοιπόν, η ΟΤΗΣ ιδρύθηκε το 2002 με σκοπό την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στον τομέα της ασφάλειας, της πληροφορίας, της υποδομής και της διαχείρισης του ρίσκου. Είμαστε πολύ περήφανοι λοιπόν που μέσα σε αυτά τα χρόνια μπορέσαμε και εξελιχθήκαμε και φτάσαμε πλέον να έχουμε γραφεία σε 4 χώρες, Ελλάδα, Σερβία, Κύπρο και Ντουμπάι, και πέραν των 88 ατόμων προσωπικό. Είμαστε ISO 27001 Certified και είμαστε και accredited από το PCI Security Standards Council, σαν QSA και σαν ASV. Approved Scanning Vendor είναι μόνο 128 οργανισμοί ανά το παγκόσμιο. Λοιπόν, κυβερνοέγκλημα. Γιατί λοιπόν κάποιος να ασχοληθεί με το κυβερνοέγκλημα? Γιατί πολύ απλά έχει υψηλή απόδοση, χαμηλό σχετικά κόστος και σχετικά χαμηλό ρίσκο. Το ποσοστό της απόδοσης από το κυβερνοέγκλημα επιστρέφεται στους κυβερνοεγκληματίες. Άρα λοιπόν το κίνητρό τους είναι να κλέβουν περισσότερα. Επίσης έχουν σχετικά χαμηλό ρίσκο, γιατί είναι πολύ διαφορετικό να πας να ληστέψεις ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με τη φυσική σου παρουσία ζωσμένος, χειροβομβίδες και όπλα, και είναι πολύ διαφορετικό να το κάνεις πίσω από ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή. Όσον αφορά το κόστος, έχουμε δει ότι οι πιο κοινές πρακτικές που χρησιμοποιούν οι κυβερνοεγκληματίες είναι η μέθοδος του social engineering και φυσικά η εκμετάλλευση ευπαθειών. Και είναι λοιπόν αυτοί οι κυβερνοεγκληματίες. Είναι πολύ καλά οργανωμένα σύνολα που έχουν χρηματοδοτήσεις με υψηλή τεχνική κατάρτιση και φυσικά έχουν πρόσβαση σε πολύ εκλεπτισμένα εργαλεία. Ακόμα και αυτή την ώρα που βλέπετε αυτή την παρουσίαση, κάποιοι κυβερνοεγκληματίες προσπαθούν να ξεπεράσουν τα εμπόδια των μηχανισμών ασφαλείας του οργανισμού σας με σκοπό τη βιομηχανική κατασκοπία, να υπονομεύσουν χρηματοοικονομικές συλλαλλαγές, που είναι κάτι που βλέπουμε πλέον όλο και συχνότερα, να μπαίνει κάποιος ενδιάμεσα σε ένα οργανισμό και μεταξύ ενός προμηθευτή, για παράδειγμα, αλλοιώνοντας οικονομικά στοιχεία για δικό του όφελος. Για εκβιασμούς, σαμποτάρισμα επιχειρηματικών λειτουργιών, καθώς επίσης και την υποκλοπή sensitive πληροφοριών, ευαίσθητων πληροφοριών. Εδώ λοιπόν πρέπει να απομυθοποιήσουμε το γεγονός ότι οι κυβερνοεγκληματίες στοχεύουν κυρίως μεγάλες εταιρείες και οργανισμούς. Οποιοσδήποτε οργανισμός, ανεξαρτήτου μεγέθους, από τη στιγμή που έχει πληροφορία αξίας, είναι στόχος. Είμαστε όλοι στόχοι τους. Το κόστος, για να φανταστείτε, από το κυβερνοέγκλημα υπολογίζεται ότι από το 2015 μέχρι το 2019 θα τετραπλασιαστεί και θα φτάσει τα 2,13. Στο γράφημα λοιπόν αυτό που βλέπετε, βλέπουμε ότι το κυβερνοέγκλημα σε σχέση με τις υπόλοιπες κυβερνοεπιθέσεις έχει ένα τεράστιο ποσοστό. Εδώ αξίζει να σας αναφέρω ότι, για να φανταστείτε, υπάρχει πλέον σαν υπηρεσία. Δηλαδή υπάρχει το Cybercrime as a Service, που πολύ απλά κάποιος μπορεί να πληρώσει με εικονικά νομίσματα τύπου Bitcoin, χωρίς να έχει εξειδικευμένη ειδική τεχνική κατάρτιση, και μέσω ενός portal και ενός wizard να δημιουργήσει ένα κακόβουλο λογισμικό και να αρχίσει μια καμπάνια. Εδώ φτάσαμε πλέον. Λοιπόν, τώρα, για ένα οργανισμό μπορείτε να φανταστείτε την επιφάνεια της επίθεσης, ότι στο κέντρο βρίσκονται τα πιο κρίσιμα δεδομένα ενός οργανισμού. Ένα layer έξω είναι οι ίδιοι άνθρωποι, τα πληροφοριακά συστήματα και φυσικά οι μηχανισμοί ασφαλείας. Άρα λοιπόν, με βάση το threat-based model, η attack vector μπορεί να είναι μέσω email, μέσω διαδικτύου, μέσω ενός κακόβουλου λογισμικού, ευπάθειες στο επίπεδο στο τερματικό του χρήστη και των προγραμμάτων που χρησιμοποιούν οι χρήστες, αλλά ακόμα και ευπάθειες στους μηχανισμούς ασφαλείας και φυσικά τον denial of service, η άρνηση παροχής υπηρεσιών. Ας δούμε τώρα κάποια παραδείγματα αναδυόμενων κυβερνοαπειλών. Φαντάζομαι όλοι από εσάς έχετε ακούσει για τα ransomware, που ο κύριος σκοπός τους έχουν
αφού φτάσουν και μολύνουν ένα τερματικό ενός χρήστη, να κρυπτογραφήσουν τα αρχεία και να ζητούν λύτρα, ούτως ώστε να πάρουμε πίσω τα αρχεία μας. Αν δείτε εδώ, η τάση σε σχέση με το χρόνο στη λέξη ransomware έχει μια τρελή ανωδική πορεία. Και να φανταστείτε ότι το νοσοκομείο του Hollywood αναγκάστηκε να πληρώσει περίπου 17.000 δολάρια για να μπορέσει να πάρει πίσω τα δεδομένα του. Επίσης, τα vectors μέσω ενός ransomware μπορεί να μας έρθει είτε μέσω κάποιου email, με κάποιο social engineering campaign και στοχευμένο email, καθώς επίσης και μέσω drive-by download attacks ή το γνωστό malvertising, όπου σε ένα διαφημιστικό δίκτυο κάποιος μολυσμένος host μπορεί να είναι εκεί, πατώντας ο χρήστης πάνω σε μια διαφήμιση, να τον κάνει redirect και να τον οδηγήσει σε ένα landing page που είναι αυτά τα malware και να σου κατεβάσει το κακόβουλο αυτό. Λογισμικό. Μια άλλη αναδυόμενη απειλή, κυβερνοαπειλή, την οποία ονομάζουμε ο εξάδερφος των ransomware, είναι τον DDoS για εκβιασμούς. Δηλαδή, καταναμημένη άρνηση παροχής υπηρεσιών με σκοπό τον εκβιασμό. Αυτό είναι από πραγματικό γεγονός που έγινε σε πελάτη μας. Είχαν στείλει ένα email οι κυβερνοεγκληματίες και λέγανε ότι αν δεν μας πληρώσετε τόσα σε bitcoins, θα κρατάμε τις υπηρεσίες σας κάτω. Από κάτω, ο γεωγραφικός χάρτης είναι από την πλατφόρμα Clear Skies που βγάλαμε, από πού μας προήλθε η επίθεση. Βλέπετε, είναι καταναμημένη από πάρα πολλές χώρες, από πάρα πολλές πόλεις. Και επίσης, είχε φτάσει η επίθεση αυτή τα 450 Mbps, το οποίο το είχε νιώσει και ο ίδιος ο φορέας. Advanced Persistent Threats. Τα ransomware είναι κάτι που είναι εκεί, το βλέπουμε. Έχουμε κρυπτογραφημένα αρχεία, είτε σε ένα file server, είτε στα τερματικά μας. Τα Advanced Persistent Threats έχουν όμως ένα συγκεκριμένο κύκλο ζωής. Προσπαθούν να παραμείνουν όσο το περισσότερο μέσα στο δίκτυο ενός οργανισμού και να υποκλέψουν όσο περισσότερες πληροφορίες μπορούν. Έτσι λοιπόν, όταν το μάθουμε, συνήθως είναι πλέον αργά. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το Carbanank, που είναι μια συμμορία κυβερνοεγκληματιών, η οποία κατάφερε να υποκλέψει 1 δισεκατομμύριο από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και, όπως καταλαβαίνετε, ούτε τα ίδια τα ιδρύματα δεν παραδέχτηκαν ποτέ ότι έγινε αυτή η κλοπή. Λοιπόν, οι παραδοσιακοί λοιπόν μηχανισμοί μας έχουν δείξει ότι δεν είναι πλέον επαρκείς για την αντιμετώπιση τέτοιου είδους απειλών. Οι περισσότεροι οργανισμοί μπορεί να μην έχουν την τεχνογνωσία, αλλά ακόμη και τις πηγές τους ώστε να αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους απειλές. Αυτό λοιπόν εμείς που θα ακούτε πάντα στις παρουσιάσεις μας, είναι, μέχρι να γίνει πράξη, είναι ότι πρέπει να υπάρχει ένα proactive approach, μια προβλέψιμη προσέγγιση στον τομέα της ασφάλειας. Πρέπει να υπάρχει γνώση στον οργανισμό κατά πόσο μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε μια τέτοια κυβερνοαπειλή. Επίσης, πρέπει να υπάρχει γνώση και πληροφορία στις τεχνικές που χρησιμοποιούν αυτοί οι κυβερνοεγκληματίες. Και φυσικά, η δυνατότητα να αντισταθούμε και να ανταποκριθούμε. Κάποια λοιπόν μέτρα που μπορούμε να τα δούμε σαν proactive μέτρα είναι, φυσικά και χρειάζονται οι μηχανισμοί ασφαλείας. Intrusion detection συστήματα, firewalls, antivirus κτλ. Όμως, πρέπει να τα περάσουμε και από ένα security effectiveness assessment. Για παράδειγμα, είναι με τις προεπιλεγμένες παραμέτρους ή πάμε και κάνουμε τις έξτρα παραμετροποιήσεις ώστε να μπορέσουν να μας αποδώσουν στο μέγιστό τους και να κάνουμε leverage και την ίδια την επένδυση που κάναμε για αυτούς τους μηχανισμούς. Hardening, σκλήρυνση επιφάνειας, ειδικά στα συστήματα που είναι προσβάσιμα από το διαδίκτυο. Κάνουμε hardening να μειώσουμε την επιφάνεια ευπαθειών σε αυτά τα συστήματα. Security awareness trainings για τους υπαλλήλους μας, να τους ενημερώνουμε και να τους κάνουμε educate. Και αυτό δεν πρέπει να γίνεται μια φορά. Πρέπει να γίνεται συνεχές μαθήματα στο προσωπικό μας, ούτως ώστε να είναι πιο καχύποπτοι και να μπει στην κουλτούρα τους όταν έρθουν να έχουν να αντιμετωπίσουν μια επικείμενη social engineering επίθεση. Managed services. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι ίδιοι οργανισμοί δεν έχουν την τεχνογνωσία, ούτε και τις πηγές για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους απειλές. Άρα, αφού δεν έχουμε εμείς την τεχνογνωσία, ούτε τις πηγές, ας τα δώσουμε στους ειδικούς. Run ethical hacking services, δοκιμές διείσδυσης, vulnerability assessments, για να ξέρουμε τα τρωτά σημεία
του δικτύου μας και του οργανισμού μας γενικώς. Στο θέμα τώρα της, του detection, το ενός μιας επικείμενης επίθεσης, πρέπει να είμαστε σε θέση να μπορέσουμε να κάνουμε συσχετισμό των συμβάντων μέσω των logs που έχουμε, για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε μια τέτοια επίθεση. Επίσης, μέσω των incidents, να γίνεται σωστό incident analysis και έρευνα, investigation, για να μπορέσουμε να καταλήξουμε και να ξέρουμε με τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να είναι σε θέση οι οργανισμοί να μπορούν να ανταποκριθούν και να εντοπίσουν μέσα στο ίδιο στο δίκτυο χρήστες οι οποίοι μπορεί να είναι είτε κακόβουλοι, είτε να είναι πηγές αυτών των απειλών. Και φυσικά, να είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε και να αντιληφθούμε τις μεθόδους που χρησιμοποιούν αυτοί οι κυβερνοεγκληματίες. Τώρα, στο κομμάτι το react and respond, η ανταπόκριση που χρειάζεται, η αντίδραση και η ανταπόκρισή μας, πρέπει να υπάρχει ένα πλάνο για να μπορούμε να ανταποκριθούμε σε τέτοια περιστατικά, όπως λέμε ένα incident response plan, ένα οργανωμένο πλάνο. Να μπορούμε να υλοποιήσουμε τις πληροφορίες που παίρνουμε μέσω από τα διάφορα advisories. Όχι απλά να τις διαβάζουμε και λέμε «Α, το διαβάσαμε, το μάθαμε αυτό». Πρέπει να γίνεται υλοποίηση αυτών που βλέπουμε. Επίσης, οι οργανισμοί πρέπει να έχουν ένα μεγάλο ποσοστό πλάνων, ούτως ώστε να ξέρουν τι θα χρησιμοποιήσουν καλύτερα όταν έχουν να αντιμετωπίσουν μια τέτοια κυβερνό απειλή. Δεν πρέπει να έχουμε μόνο ένα πλάνο και να λέμε «Α, εμείς είμαστε εντάξει με ένα τέτοιο πλάνο». Πρέπει να έχουμε μια πληθώρα επιλογών. Και επίσης να έχουμε τον τρόπο να αντιμετωπίσουμε σε περίπτωση που υπάρχει κάποιον data leakage, να είμαστε έτοιμοι να πάρουμε κάποιο action. Κλείνοντας λοιπόν, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι πρέπει να υπάρχει συνεργασία. Συνεργασία μεταξύ των σωστών ανθρώπων, της κατάλληλης φυσικά τεχνολογίας και των απαραίτητων διαδικασιών. Εμείς λοιπόν είμαστε εδώ να βοηθήσουμε τους οργανισμούς να αποκτήσουν μια προβλέψιμη προσέγγιση στον τομέα της ασφάλειας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.